Πρόσεχε τις εκφράσεις σου. Γιατί... Ναι, σου φύγει το ψωριάρι και θα έχουμε. Μα εσύ δεν έσαι ότι έχεις γίνει πολύ αλήτησα φέτος. Έχεις γίνει πολύ αλήτησα. Γιατί με δίνεις, μωρέ. Γιατί είσαι μια αλήτησα. Συγγνώμη, αυτός ο νεαρός που λέει δεν υπάρχει άντρας που δεν έχει πάει με δύο γυναίκες γιατί είμαστε παντρεμένοι. Αισθάνθηκα κι εγώ μια γριά, μια πεταμένη. Δεν εννοούσε για αυτή την περίοδο που ζεις. Για μια άλλη που δεν θυμάσαι, λέει. Α, μήπως και κάποτε ίσως είχε τύχει. Κάποια στιγμή σε καμιά παραλία με καμιά τουρίστρια που δεν κατάλαβε το με τη φίλη τη. Ούτε και τότε. Σε αυτή τη φωτογράφηση που μας έδινε η Τζόρτζια και είναι ο Δημήτρης και κάνει τις φωτογραφίες και με το που πάμε πλάνο βλέπω τον Δημήτρη κατευθείαν δεν ξέρω αν ποια είναι η καμερά μου, καμία το ξέρω, η εκπομπή λέγεται Ελένη. Τέλος πάντων, δώσε μία. Πάλι την Ελένη δείχνει. Οκ. Δεν ξέρω τι γίνεται και μου αρέσει και τα οξέτ μου. Ρε παιδιά, τα διαλύουμε. Και είμαι στη φωτογράφηση και του λέω ρε Δημήτρη, να κάνω κι εγώ μια πόζα έτσι να με το μοντελό, μην είμαι καμιά πεταμένη. Έλα, σταμάτα, ήσουν όχι, μια κούκλα. Μου λέει την πόζα αυτή. Δεν θέλω τέτοια να μου λες. Δεν θέλω τέτοια να μου λες. Την είδες την πόζα. Μία, ο Δημήτρης μου λέει θα κάνεις αυτή εδώ την πόζα και θα είσαι πολύ χάι. Κάθομαι έτσι. Πολύ καλή η φωτογραφία. Φέτες μπήκες, φέτες. Δεν μου λες. Το περιοδικό στο στείλω μια μέρα νωρίτερα ανέμελα να τα αφήσει το κομωδίνο του Γιάννη. Ανέμελα έχει σταλεί και έχει γίνει γίγαντο αφίσα για πίσω από την κρεβατοκάμαρη. Αντέλ. Τέτοια θέλω να ακούω. Και Αντέλ και εγώ. Λοιπόν.